Ευρώπης και της Βρετανίας. Ο Ντόναλντ Τούσκ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση και πάμε εμείς τώρα στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Συριόπουλο στις Βρυξέλλες, να μας ενημερώσει τόσο για την απόφαση, όσο αν είναι δυνατόν και για τα σενάρια της επόμενης ημέρας. Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Ναι, καλησπέρα λοιπόν. Έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη. Αυτό θα συνεχιστεί και στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, καθώς μεταφέρεται η κρισιμότητα των αποφάσεων από τις Βρυξέλλες στο Λονδίνο. Στις Βρυξέλλες σήμερα, μετά από πολλές ώρες συζητήσεων, κατέληξαν οι ηγέτες ομόφωνα σε δύο βασικά σενάρια. Εφόσον η Βουλή των Κοινοτήτων εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης, όπως συμπληρώθηκε με την πολιτική δήλωση που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο Στρασβούργο στις 11 Μαρτίου, η καταληκτική ημερομηνία του Brexit θα παραταθεί μέχρι τις 22 Μαΐου του 2019 και όχι δηλαδή στις 29 Μαρτίου στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Αντιθέτως, εάν η συμφωνία αποχώρησης δεν εκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων την επόμενη εβδομάδα, καταληκτική ημερομηνία για να ξεκαθαρίσει το Ηνωμένο Βασίλειο αν θα μετάσχει στις ευρωεκλογές, ζητώντας παράλληλα μεγαλύτερη παράταση ή αν θα αποσύρει το αίτημα για Brexit, ορίζεται η 12η Απριλίου. Αν δεν ξεκαθαρίσει το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα τη μελλοντική του πορεία, τότε στις 13 Απριλίου θα έχουμε άτακτο Brexit. Σε ερώτημα πόσο μεγάλη θα μπορούσε να είναι η τυχόν ζητηθήσα μεγαλύτερη παράταση, ο πρόεδρος Juncker απάντησε πριν από λίγο μέχρι το τέλος, χωρίς να προσδιορίζει πότε θα μπορούσε να είναι αυτό το τέλος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αποχώρησης και καλεί όλες τις πλευρές να συνεχίσουν την προετοιμασία για έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης τυχόν αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Συνεπώς, ενδέχεται να έχουμε έκτακτη σύνοδο κορυφής μόνο εάν το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετάσχει στις ευρωεκλογές, δηλαδή αν δεν ψηφιστεί η συμφωνία και υπάρξουν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις στη γυραιά Αλβιώνα. Κρατάμε δύο ημερομηνίες. 22 Μαΐου, η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Brexit, εφόσον έχουμε ψηφοφορία θετική επί της συμφωνίας από τη Βουλή των Κοινοτήτων την ερχόμενη εβδομάδα, καταληκτική ημερομηνία για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, είτε αυτή η άλλη εξέλιξη είναι απόσυρση του Brexit, είτε συμμετοχή στις ευρωεκλογές, είτε μεγάλη παράταση, 12 Απριλίου του 2019. Άρα καταλαβαίνουμε, Γιώργο Συριόπουλε, ότι έχουμε μπροστά μας να κάνουμε με μία απόφαση σε πολλά επίπεδα και σε αρκετές ημερομηνίες όπως μας τις υπογράμμισες και εσύ. Και επίσης γίνεται εύκολα κατανοητό ότι πολλά θα κριθούν από τη στάση του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Αυτό που όλοι περιμένουμε στις Βρυξέλλες είναι να δούμε αν αυτή η πίεση και αυτή η καθαρή, αν θέλετε, παράταση της ανοχής των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι σε μια ακατανόητη ή δυσνόητη στάση της Βρετανίας αυτή την περίοδο, αν θα απολύξει σε μια ουσιαστική απόφαση της Βουλής των Κοινοτήτων, δηλαδή σε μια τρίτη ψηφοφορία η οποία είτε θα επικυρώσει το Brexit είτε θα αποφασίσει την απόσυρση του Brexit. Σε κάθε περίπτωση, για να μην έχουμε άτακτο Brexit, ενδέχεται να έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε τις επόμενες ημέρες στο πώς θα κινηθεί η κυρία Τερέζα Μέι, εάν δηλαδή προχωρήσει σε ένα άτακτο Brexit η ίδια ή αν πάρει την ευθύνη είτε να το αποσύρει είτε να προχωρήσει σε εκλογές διαλύοντας την κυβέρνησή της. Οπότε τότε ενδέχεται να έχουμε τις εξελίξεις ασφαλείας που θέτει η ημερομηνία της 12ης Απριλίου. Γιώργο Συριόπουλε, έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της Βρετανίας. Όπως για παράδειγμα, εδώ ακούσαμε και διαβάσαμε για μια πρώτη συλλογή ενός εκατομμυρίου περίπου υπογραφών που έχουν μπει στη ιστοσελίδα του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ναι, θεωρείται ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός αυτός. Αυτό είναι ζήτημα εσωτερικής πολιτικής της Βρετανίας. Αν η Βρετανική, δηλαδή, πολιτική σκηνή θα μπορούσε να δεχθεί ότι αυτό το 1 εκατομμύριο υπογραφές είναι αρκετές για να προχωρήσουν σε ένα δημοψήφισμα στη χώρα. Εδώ πάντως η απόφαση που πάρθηκε ήταν ομόφωνη και η κυρία Μέι νομίζω ότι δεν φεύγει απολύτως χαμένη αυτή τη φορά από τις Βρυξέλλες. Είχε ζητήσει μια τρίμηνη παράταση χωρίς να την
δικαιολογεί μια παράταση που θα μπορούσε να προκαλέσει αρκετά ζητήματα κύρους των ευρωπαϊκών αποφάσεων, μια παράταση που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα νομικά θέματα, αλλά και μια αταξία κατά την περίοδο των ευρωεκλογών, καθώς, όπως είναι γνωστό, αυτή την ώρα εκείνο που ισχύει είναι ότι οι 73 έδρες που έχει η Βρετανία έχουν απαλληφθεί από την επόμενη Ευρωβουλή. Η επόμενη Ευρωβουλή, αντί των 751 ευρωβουλευτών, θα έχει 705, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εδρών διαφυλάσσεται για να δοθεί σε άλλες χώρες, ενδεχομένως σε επόμενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2025. Συνεπώς, η κυρία Μέη φεύγει από εδώ έχοντας πάρει μια Γιώργο, να σε διακόψω για και να βάλεις μια ανωτελεία. Αν με ακούς, να σε διακόψω και να βάλουμε μια ανωτελεία στην πληροφόρηση.